Τα 50 χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας του γιόρτασε χθες σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Λύκειο Ελληνίδων ο Σωροπιμιστικός Όμιλος Καβάλας. Μια διαδρομή μισού αιώνα γεμάτου με προσπάθεια για προσφορά στον συνάνθρωπο και συμμετοχή στα κοινά της πόλης. 50 χρόνια που κλείνουμε στην Καβάλα, στον νομό Καβάλας. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ο Σωροπιμιστικός Όμιλος Καβάλας. Στο χώρο μας έχουμε μια πλούσια δράση προσφέροντας στους καβαλιώτες σε τομείς όσο αφορά την υγεία, όσο αφορά την εκπαίδευση, όσο αφορά τον πολιτισμό. Και πιστεύουμε να είμαστε άλλα τόσα χρόνια και ακόμα περισσότερα και να συνεχίζουμε να προσφέρουμε. Πιστεύετε ότι όμιλοι όπως ο δικός σας μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά σε μια σύγχρονη εποχή για την χώρα μας, για την πατρίδα? Ειδικά σε περιόδους όπως είναι και τώρα που είναι αρκετά δύσκολες, στηρίζουμε πάντοτε με θελοντισμό όλους όσους μας έχουν ανάγκη. Προσπαθούμε πάντα να προσφέρουμε και μέσα από αυτή την προσφορά παίρνουμε και εμείς τη δύναμη για να συνεχίσουμε στο έργο μας. Πράγματι, ο σκοπός αυτού του ομίλου είναι αυτός που εκφράζει τους στόχους αυτής της σημερινής προσπάθειας για να καλύψουμε τυχόν ανάγκες της κοινωνίας μας, τυχόν τις πολλές ανάγκες της κοινωνίας μας. Ο στόχος αυτού του συλλόγου είναι να ενδιαφερόμαστε για τον πλησίον μας, για τον διπλανό μας, για αυτόν που πάσχει, για αυτόν που έχει την ανάγκη μας. Οπότε αυτοί οι στόχοι νομίζω ότι εκπληρώνονται σήμερα που όλοι μας πρέπει πραγματικά να στρέψουμε την προσοχή μας προς τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη υλική αλλά και ηθική. Η στήριξη λοιπόν των συνανθρώπων και των συνδημοτών μας είναι νομίζω ένα κίνητρο και ίσως είναι και μία ανάγκη την οποία υπαγορεύουν οι στόχοι αυτού του ομίλου και όλοι μαζί πρέπει να συστρατευτούμε μαζί με το Σωροπτιμιστικό Όμιλο, με τα μέλη του, με το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να καλύψουμε πραγματικά όλο αυτό τον πόνο και όλη την ανάγκη την καθημερινή των συνανθρώπων μας. Η ιστορία του Σωροπτιμιστικού Ομίλου είναι πάρα πολύ παλιά. Στην Καβάλα μετρά ήδη 50 χρόνια παρουσίας και σήμερα είμαστε εδώ για να δούμε την ιστορία του Συλλόγου και να μάθουμε πτυχές τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Είμαι και εγώ περίεργος να δω την πλούσια προσφορά την οποία τη γνωρίζουμε, αλλά από τόσο παλιά δεν τη γνωρίζω. Οπότε είναι καλό να δούμε την ιστορία του ομίλου και να θαυμάσουμε αυτές τις κυρίες με τα όσα έχουν προσφέρει και τα όσα πιστεύουμε πως θα προσφέρουν το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι και κρίσιμο για τη χώρα μας.